Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Το Πανελλήνιο συγκινήθηκε με την κηδεία των παλικαριών που έπεσαν στον αγώνα για την ανεξαρτησία, την ελευθερία, την τιμή και αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Δεν μπορεί κανείς παρά να χαρακτηρίσει την ηρωική αυτή πράξη των τριών αξιωματικών ως μία θυσία. Γνώριζαν τους κινδύνους, γνώριζαν ότι μπορούσε να συμβεί αυτό που συνέβη, και όμως δεν δηλίασαν και είναι πράγματι ήρωες. Συνηθίζουν να κρίνουν, να κατακρίνουν και να δημιουργούν μία θολή ατμόσφαιρα απεσιοδοξίας, άλλοι με ψημιρούντες και κατακρίνοντες τα κάποια λάθη και τους κάποιους που έκαναν λάθη, άλλοι θρηνολογούντες και λέγοντες άραγε τι ασφαλίζεται σε αυτόν τον τόπο. Εμείς δεν θα μιμηθούμε αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ενώπιόν μας τρία παλικάρια τα οποία εκηδεύθηκαν και το τρίτο σήμερα με τόση τιμή κηδεύονται από το έθνος, με τόση συρροή, κοσμοσυρροή που επάξια ετοίμησε την θυσία αυτών των παιδιών. Κάποιοι θα πούν μάταια έδωσαν την ζωή τους αυτά τα παλικάρια. Κάποιοι θα πούν δεν άξιζε για δύο βραχονισίδες να σκοτωθούν τα παλικάρια. Κάποιοι άλλοι θα πούν γιατί να θυσιαστούν τα παιδιά και να καρπούνται, να απολαμβάνουν και να νέμονται την εξουσία κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει. Κάποιοι λέγουν άλλα τα οποία δεν κρίνονται σωστά όταν ξεπερνούν το μέτρο της ευπρέπειας και της κριτικής που οφείλεται να ασκείται σε τέτοιες περιπτώσεις που απειλήθηκε μάλιστα εθνική τραγωδία μέσα σε έναν πόλεμο ο οποίος απεφεύχθη, αλλά το όνειδος δεν απεφεύχθη και ο κίνδυνος και η απειλή δεν απεσοβήθη, παραμένει ο κίνδυνος. Και κινδυνεύει η πατρίδα μας από αυτούς τους Οθωμανούς, οι οποίοι το έβαλαν βουλή να αναστήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εμάς να μας πισωγυρίσουν σε χρόνια σκλαβιάς και τουρκοκρατίες. Είναι ολοφάνερο ότι δεν ζητούν μόνο τα ημνία, δεν ζητούν μόνο κάποιες βραχονισίδες, αλλά ζητούν ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή να το μοιράσουν στη μέση και να πάρουν και με το ζόρι και με απειλές, με αποβάσεις τα νησιά και τα πολυάνθρωπα ακόμα νησιά. Εάν εμείς βέβαια το επιτρέψουμε. Όλα καλά αυτά και πολλά ακούστηκαν τα οποία έλεγξαν τους αιτίους αυτής της ταπεινώσεως, δεν θεωρούμε πως ήταν άστοχα, αλλά είναι τελείως άστοχο και παράκαιρο να μένουμε στη μεμψημυρία και να ασχολούμεθα με το τι δεν έγινε σωστά, που είχε βέβαια τις συνέπειες αυτές που μας ταπείνωσαν. Εμείς θα σταθούμε σε αυτό το ηρωικό κατόρθωμα των τριών παλικαριών, των τριών αξιωματικών του ναυτικού που κατόρθωσαν να κερδίσουν, να κλέψουν θα λέγαμε την παράσταση ενώ πεζόταν μια τραγωδία, άραγε η πατρίδα μας θα αντέξει σε έναν πόλεμο, άραγε θα σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι, και μέσα σε αυτή την τραγωδία ήρθαν και έδωσαν την λύση και την κάθαρση των παθών μας, θα έλεγα, οι τρεις αυτοί αξιωματικοί με την θυσία τους, με τον ηρωισμό τους, με την αυτοθυσία τους. Ας αφήσουμε λοιπόν άλλους να κρίνουν και να κατακρίνουν και άλλους να θρηνολογούν. Μάλλον θα έλεγα
Παύσαστε τα θρηνολογήματα, παύσαστε πλέον τις αντεγκλήσεις, κρίσεις και κατακρίσεις και επικρίσεις και διαιρέσεις και κομματικούς, θα λέγαμε, ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες. Τώρα είναι που η πατρίδα χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση, χρειάζεται μια ομοψυχία και μια ενότητα, μια υπευθυνότητα, με υπεύθυνη πλέον αντιμετώπιση των προβλημάτων μας να πορευόμεθα, ώστε να μην θρηνούμε αδίκως χαμούς σαν τα τρία αυτά παλικάρια. Για εμάς λοιπόν μας αποσπά την προσοχή αυτή η κηδεία των τριών αυτών παλικαριών που μας συγκίνησε και το ηρωικό τους κατόρθωμα που τους ανύψωσε στο επίπεδο των ηρώων και η καρτερία και η γενεοψυχία, η μεγαλοψυχία των μητέρων και των πατέρων τους που δώσαν μηνύματα διδακτικά, ακόμα και των συζύγων τους. Αυτό μας συγκινεί. Και όταν είδαμε να κηδεύονται με τον εθνικό ύμνο, με το «απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», όταν είδαμε και ακούσαμε τους γονείς, τους θλιμμένους πατέρες τους να μην γογγίσουν αλλά να καυχόνται για τα ηρωικά τους τέκνα και μάλιστα να υπόσχονται ότι θα στείλουν και τα άλλα παιδιά τους στον αγώνα να θυσιαστούν. Όταν είδαμε να μας καλούν όλους να βούμε επιτέλους στο Μολόν Λαβέ, στον εχθρό, μας συγκινεί αυτή η γενεοψυχία, αυτή η μεγαλοψυχία και είναι άξιοι οι γονείς να τιμήσουμε τα παιδιά τους και να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στη θυσία τους. Η σημερινή μας λοιπόν ομιλία θα στραφεί στο εγκόμιον των τριών ηρώων του Χρήστου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού που οι μεν δύο κηδεύσαν, ο δε τρίτος κηδεύεται σήμερα και να πούμε για την αξία της θυσίας τους. Να κάνουμε τρόπο την ένα μνημόσυνο, μια έφημο μνήμα για την αξία της θυσίας τους. Να επενέσουμε αυτών των παιδιών τον ηρωισμό, ακόμα και τη μεγαλοψυχία των γονιών και να δούμε συνοπτικά γιατί είναι άξια και δικαία και έπρεπε έτσι να γίνει να θυσιαστούν αυτοί οι ήρωες. Ότι δεν είναι χαμένη και άδικη θυσία, αλλά είναι θυσία, αξία πολλών επένων και μεγάλης δόξης. Να δούμε ένα δεύτερον. Τι καρπό φέρνει αυτή η θυσία, ποια ωφέλεια. Ποια ωφέλεια για ένα έκαστον Έλληνα και προπαντός για όλο μας το έθνος. Και τέλος να δούμε ποιο είναι το χρέος μας. Διδασκόμενοι και συγκινούμενοι από αυτή την θυσία και εξερχόμενοι μέσα από αυτήν την δύσκολη κατάσταση με αισιοδοξία και ελπίδα, γιατί οι Έλληνες ποτέ δεν πτωούνται και ποτέ δεν το βάζουν κάτω. Οι Έλληνες πάντοτε είναι όρθιοι και ποτέ δεν λυγίζουν. Γνωρίζουν και τυράννους να εκδιώκουν και να καταλύουν τυραννίες, πόσο μάλλον να κρατούν ελευθέρα την πατρίδα και με όποια θυσία και αν απαιτηθεί. Θα ανατρέξουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη να βρούμε ένα-δύο στίχους οι οποίοι έρχονται να μας δώσουν αυτό το στίγμα του ηρωισμού, της θυσίας των τριών παλικαριών και της δόξης της μεγάλης που είναι άξιοι. Πάμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Όταν ο Ιωάννης στο κεφάλαιο 12, στίχος 22 και εξής, που μας παρουσιάζονται Έλληνες να θέλουν να δουν και να κουβεντιάσουν με τον Χριστό, τότε ο Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον, στίχος 23, «Ελήλυθεν η ώρα, είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν λέγω ημίν». Και κοιτάξτε ποια είναι η δόξα την οποία χαρακτηρίζει ο Κύριος εδώ. Πώς γεννιέται η δόξα.
δεν γεννιέται με ζητοκραυγές μόνο ανεφαξίες, ανευθυσίες, αλλά η δόξα γεννιέται μέσα από τη θυσία. Και ειδού το παράδειγμα. Λέγει ο Κύριος, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, εάν δεν πέσει το σπυρί του σταριού στη γη να σαπίσει να πεθάνει για να φυτρώσει το στάχι, αυτός μόνος μένει, μένει μόνος του ο κόκκος του σταριού. Ένα στάρι που να είναι σαν ντουλάπι, σε μια κασέλα που είχαν παλιά, σε ένα τσουβάλι και να είναι μόνος του ο κόκκος, χωρίς να έχει παραπάνω αξία. Εάν δεν αποθάνει, εάν δεν πέσει στη γη και αποθάνει, ο κόκκος του, κοιτάξτε, αποθάνει. Δεν λέει να σαπίσει και να φυτρώσει το στάρι, αν δεν αποθάνει, γιατί παραλληλίζει τον κόκκο του σίτου με τον εαυτόν τον Χριστός που σταυρώνεται, θάπτεται και ανασταίνεται και με τον οποιοδήποτε ήρωα ταυτίζει αυτόν τον, αν αποθάνει ο κόκκος του σίτου, ταυτίζει με τον οποιοδήποτε ήρωα της πίστεως και της πατρίδος. Εάν δεν αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει, τότε φέρνει πολύ καρπόν. Ιδού το αποτέλεσμα, ιδού η ωφέλεια. Οφειλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Εκείνος που είναι σαρκολάτρης και φύλαυτος και φιλός, αγαπά την ζωούλα του, θα την χάσει. Απολέσει αυτήν. Και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εκείνος ο οποίος φαίνεται ότι θυσιάζει την ψυχή του στον κόσμο αυτόν, η ζωή αιώνιων φυλάξει αυτήν, θα την κερδίσει στην αιωνιότητα και θα κερδίσει αιώνια δόξα. Εάν εμεί τη διακονεί, εμεί ακολουθεί τον και τα υπόλοιπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτή την θυσία των τριών παλικαριών, ότι εσπάρισαν στον αγρόν της ελευθερίας και φύτρωσαν στάχια γεμάτα καρπούς, με δόξα, με τιμή, με επιθυμίες, με ζητοκραυγές, με συγκινήσεις, με κοσμοσυρωή, όπως θα δούμε στη συνέχεια κάνοντας λίγα σχόλια τιμητικά, με το να γίνουν όλων των εθνών αντικείμενο θαυμασμού, με το να συρρέουν πλήθη κοσμοπλημμύρα στην κηδεία τους, με το να δοξάζονται και τώρα και στους αιώνες. Ιδού λοιπόν η θυσία αυτών των ηρών πόσο αξίζει, και να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Αξίζει λοιπόν, είναι δικαία η θυσία των παιδιών? Κάποιες μονάδες είπαν, γιατί να σκοτωθούν τα παλικαράκια για τα ξερονήσια? Πόσο λάθος έκαναν. Θα δούμε ότι δεν είναι τα ξερονήσια, είναι το Αιγαίο ολόκληρο και είναι ολόκληρη η πατρίδα που προσβάλλεται και απειλείται. Πόσο έμαθαν οι Έλληνες να σκέφτονται μαλθακά, να σκέφτονται άνανδρα, να σκέφτονται μαμόθευτα. Είναι αξία και δικαία λοιπόν η θυσία των παιδιών αυτών? Ή μήπως πρέπει να κλαίνε οι οικογένειες, να κλαίμε και εμείς και να θρηνολογούμε? Όχι, μας έδωκαν το μήνυμα οι γονείς, ο πατέρας των παιδιών. Μας έδωκαν το μήνυμα της γενεοψυχίας και του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Δεν είναι άδικος λοιπόν χαμός. Δεν πήγαν άδικα χαμένα τα παιδιά, δεν χάθηκαν για κάποια ξερονήσια. Έπεσαν για την τιμή, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, όχι κάποιων βραχονησίδων του Αιγαίου, αλλά για όλες τις βραχονησίδες και όλα τα νησιά του Αιγαίου, για όλο το Αιγαίο, για όλη την πατρίδα μας. Δεν έπεσαν λοιπόν αδίκως, δήθεν χάριν κάποιων άγωνων νησίδων, αλλά χάριν όλης της πατρίδος, για την τιμή και την ακεραιότητα και την ελευθερία και ανεξαρτησία και κυριαρχία που την αφισβητούν οι Τούρκοι. Και ενός κακού γενωμένου μοιρία έπονται. Στα Ήμια λοιπόν, ακούσατε εσείς που με μικρόνια σκέπτεστε και με μικροψυχία. Στα Ήμια είναι παρούσα και απειλούμενη όλη η Ελλάδα, όλη η πατρίδα. Στα Ήμια απειλείται όλο το Αιγαίο, όλη η ιστορία του ελληνισμού, όλο το έθνος. Ο πολιτισμός γενικά, η ελευθερία και η δημοκρατία των λαών απειλείται στα Ήμια. Στα Ήμια.
Αμφισβητούν λοιπόν και διεκδικούν οι Τούρκοι όχι μόνο τις νησίδες τις δύο αυτές και τις 60 που έλεγαν πριν από μια εβδομάδα ή τις 1.300 νησίδες που έλεγαν προχθές και τα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά αμφισβητούν, θα λέγαμε, και όλη μας την πατρίδα και θυμούνται παλιές ημέρες που είχαμε τουρκοκρατία και θέλουν να μας πισωγυρίσουν στην τουρκοκρατία. Τα δύο νησιά λοιπόν τα Ήμια είναι οι σύγχρονες Θερμοπύλες, και οι σύγχρονες Θερμοπύλες είχαν τρεις αντάξιους του Λεωνίδα, ήρωες, υπερασπιστές που στάθηκαν φρουροί των Θερμοπυλών, που είπαν το μονόλαβε. Αν δεν το είπαν οι πολιτικοί, το είπαν οι στρατιωτικοί, το είπαν τα παιδιά μας τα οποία έπεσαν, είπαν το μονόλαβε. Και φυλάτουν λοιπόν τις Θερμοπύλες και η αιωνία τους μνήμη και το πνεύμα τους το ηρωικό που περιείπταται στους χώρους εκείνους ως, θα λέγαμε, νέοι Λεωνίδες, λέγουν συνέχεια και στους Ευρωπαίους ότι εδώ κείμεθα της ρήμαση της πατρίδος πειθόμενοι, και προς τους Τούρκους λέγουν πάντοτε με την αυτοθυσία του στο Μολόν Λαβέν, και θα συγκινήσουν φυσικά το Πανελλήνιο. Είναι λοιπόν ως νέοι Λεωνίδες που φυλάτουν Θερμοπύλες και αφυπνίζουν κάποιους Γρεκύλους που έρχονται τώρα λοιπόν να γίνουν αυτοί οι τρεις που θυσιάστηκαν, να γίνουν το σάρπισμα το εγερτήριον που μας καλούν όλους μας σε μια ενότητα και ομοψυχία, όλοι μας να πούμε το μολόν λαβέ για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την ελευθερία του Αιγαίου μας και της πατρίδας μας. Φύλαξαν λοιπόν και φυλάτουν Θερμοπύλες αυτοί οι τρεις οι γενναίοι, και πρέπει να είναι καύχημα για τους γονείς, για τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους και για όλη μας την πατρίδα. Θυσιάστηκαν χάριν της αξιοπρεπίας και της ακεραιότητος της Ελλάδος μας, και είναι δικία λοιπόν η θυσία τους. Τα κριτικά μας εδάφη και οι θάλασσές μας δεν είναι ένα κομμάτι, δεν είναι τα πόδια, θα λέγαμε, του σώματος, του κορμού της Εκκλησίας που πρέπει να τα περιφρονάμε. Η πατρίδα είναι ολόσωμη και οφείλουμε να την κρατήσουμε ακεραίαν, να μην την ακροτηριάσουν η βουλημία και η υπεριαλιστική τακτική κάποιες άφρονος τυρέρ και κάποιων αφρόνων Τούρκων που βρίσκουν και μας τα κάνουν αυτά. Βρίσκουν τη δική μας μικροψυχία κάποιων Γρεκύλων που βάζουν κόμματα πάνω από το έθνος, που βάζουν ιδιοτέλειες και συμφέροντα πάνω από την ακεραιότητα της πατρίδας και κάποιων άλλων που ξέρουν μόνο να γκρινιάσουν. Όλο το σώμα λοιπόν της πατρίδας μας πρέπει να το προστατεύσουμε, να μην ακροτηριαστεί, να μην υπόκειται στις απειλές των αδίκων και φθονερών εχθρών. Όλο το σώμα της πατρίδας να το κρατήσουμε αλόβητο, ακέραιο, και τα κριτικά χωριά και τα νησάκια και τις νησίδες και τα βραχονήσια, όλα είναι η Ελλάδα, και στο πρόσωπο ακόμα και της τελευταίας πιθαμής εδάφους και θαλάσσης και αέρος που απειλείται η όλη Ελλάδα και βλάπτεται και προσβάλλεται η όλη Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να φαυλίζουν και με λόγια ύπουλα και φτωχά και μηδαμινά και μικρόψυχα να οδηγούν σε μια ιτοπάθεια και σε ένα ενδεχόμενο άλλη συρρήκνωσης του ελληνισμού. Είναι η χειρότερη καταστροφή που υπέστη η πατρίδα μας, η μικρασιατική καταστροφή, και οι αλυσμόνητες πατρίδες δεν είναι δυνατόν να λυσμονηθούν για πάντα. Οι ακρίτες των νησιών του Αιγαίου οι πιο πολλοί είναι μικρασιάτες, και δεν θα πρέπει να τους κάνουμε να στρέψουν τα νότα προς το όραμα των αλυσμόνητων πατρίδων και να πάρουν και να δουν τον δρόμο της φυγής και της νέας προσφυγιάς μέσα στην πατρίδα τους, όσοι έμεινε λόγω της αφροσύνης κάποιων που ήξεραν μόνο να μαλώνουν. Γι' αυτό χάσαμε τη Μικρασία. Μάλλον ας πούμε ότι Θεός ξέρει αν μπορούμε εκεί να ζωντανέψουμε τον ελληνισμό. Πρέπει να είναι στραμμένοι οι ακρίτες των νησιών,
όχι στην φυγή προς την υπηρετική Ελλάδα για να είναι πρόσφυγες μέσα στην πατρίδα τους, αλλά να είναι στραμμένα τα βλέμματά τους και να βλέπουν τις αλυσμόνητες πατρίδες και να ζουν με τα όνειρα και τις προσδοκίες. Αυτό το μήνυμα λοιπόν δίδουν στους ακρίτες μας, στους νησιώτες μας, στους γενναίους αυτούς μεγαλόψυχους νησιώτες, οι οποίοι κρατάνε την πίστη και την με τόλμη θέλουν να αγωνιστούν. Αυτό το ηρωικό πνεύμα τους μεταδίδουν οι τρεις εκείνοι οι ήρωες, οι οποίοι θυσιάστηκαν και είναι έτοιμοι και οι νησιώτες μας, όσο και αν αγνοούνται, όσο και αν δεν δίνουν δεκάρα τα αφεντικά που κυβερνάνε κάστοτε αυτή την πατρίδα, που φροντίσουν μόνο για την ωραία Αθήνα, για κάποιες μεγαλοπόλες και κάποια άλλα πράγματα τα οποία τους δίνουν το δικαίωμα να πλουταίνουν όντες πριν φτωχοί, οι περισσότεροι, να πλουταίνουν και η επαρχία να φτωχαίνει, να ερημώνει, και τώρα να έχουν τον φόβο ότι θα κάνουν απόβαση και θα καταλάβουν και τα μεγάλα νησιά, τα πολυάνθρωπα, οι Τούρκοι, όταν δεν υπάρχει η σχετική μέρημνα, η φροντίδα, η προστασία από πάσης πλευράς, και θα λέγαμε απόψεως η προστασία από την πολιτεία. Αλλά ας ελπίσουμε αυτή η θυσία των τριών ηρών, του Χρήστου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και του Έκτορα Γιαλοψού, ας ελπίσουμε και οι ωραίοι επικίδιοι λόγοι και η γενοψυχία των γονιών τους, ας ελπίσουμε πως θα αναπτερώσει πλέον, πως μάλλον θα αναστήσει την χαμένη εκείνη ευσυνειδησία και την εθνική συνείδηση και το ηρωικό πνεύμα. Όχι το ηρωικό πνεύμα με την έννοια άντε πάμε να πολεμήσουμε και γυρνάμε πίσω. Όχι, αυτό ήταν ταπείνωση. Το ηρωικό πνεύμα να είμαστε άξιοι να υπερασπίσουμε τα εδάφη μας με ετοιμότητα και με τόση, θα λέγαμε, μαχητικότητα, ώστε να μην τολμήσουν ποτέ οι βάρβαροι Οθωμανοί να περιπέξουν την αξιοπρεπειά μας και να μας οδηγήσουν σε αυτήν την ταπείνωση, την οποία όσο και αν θέλουν να ωρεοποιούν κάποιοι και να βγαίνουν στα κανάλια και να φωνασκούν και να απειλούν και να φωνάζουν για να κερδίσουν εντυπώσεις, δεν μπορούν πλέον να καλύψουν την ντροπή την οποία υπέστημεν και την κατεσχύνει, και προπαντός την ταπείνωση των ενόπλων δυνάμεων που τις έσυραν σε πόλεμο και τις απέσυραν ντροπιασμένες και με απώλεια των τριών αυτών παλικαριών. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε εις βάρος της ιστορίας και της αξιοπρέπειας και της ασφαλείας και της εθνικής μας ακεραιότητας και με τα λάθη μας να δίδουμε το δικαίωμα, ώστε εμείς να μειονεκτούμε και άλλοι να πλεονεκτούν και να ελπίσουν πως πλέον θα είναι συγκυρίαρχοι, αν όχι κυρίαρχοι του Αιγαίου και όλης μας της πατρίδας ακόμα, να ολιγορήσουμε. Ας ελπίζουμε λοιπόν αυτή η θυσία, η άξια και η δικαία θυσία των τριών παλικαριών και η συγκίνηση που νιώσαμε όλοι στην κηδεία τους, ότι θα διδάξει τους πάντες και άρχοντες και αρχομένους και εκκλησία και λαό και πολιτεία και όλους μας, ώστε να ενωθούμε, να σφιχταγκαλιαστούμε με την ομοψυχία και την ενότητα, ώστε να μην πάθουμε χειρότερη από τη μικρασιατική καταστροφή εδώ στον ίδιο μας τον τόπο πια, έχοντας κατοχυρωμένα τα δικαιώματά μας με διεθνείς συνθήκες, έχοντας πείρει τους τόπους αυτούς με κόκαλα ηρώων και αίματα μαρτύρων. Είναι δυνατόν να λιγορούμε και να λέμε έχουμε έναν ετοιμότητα όταν απειλούμε θα εδώ και μήνες και δεκαετίες? Πώς να μιλήσει κανείς, αλλά δεν είναι ο σκοπός μου σήμερα να ελέγξω. Ο σκοπός μου σήμερα είναι να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους ήρωές μας που έρχονται να μας διδάξουν πάρα πολλά. Δεν έχασαν οι ήρωες. Ο Χρήστος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός δεν έχασαν, κέρδισαν την αιώνια δόξα. Γιατί ως κόκκος τους ήτουν, απέθαναν, έπεσαν στον αγρό της πατρίδας, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, στον αγρό της γενναιότητας. Και εκεί λοιπόν δεν έμειναν πλέον μόνοι, αλλά εφύτρωσε η αιώνια δόξα τους. Φύτρωσε στις καρδιές μας, θα λέγαμε, το ιδανικό της ελευθερίας. Ο στάχης της δόξης και τιμής, της αιώνιας δόξης, για αυτούς και την πατρίδα φύτρωσε. Κερδίζουν οι τρεις
την αιώνια μνήμη της δόξης. Κερδίζει η πατρίδα την τιμή ότι έχει τέτοιους ήρωες και αναγεννιέται η πατρίδα. Ξυπνά από το λίθαργο και έρχεται λοιπόν η θυσία τους να μας δώσει όλη αυτή την αφύπνιση και τον εθνικό παλμό. Έρχεται να συγκλονίσει τις πετρωμένες μας καρδιές από την κουλτούρα της καθημερινής φαυλότητας, της συγχύσεως και της σαρκολατρίας και των κοινών και των τετριμένων πραγμάτων. Έρχεται να μας ανυψώσει όλους. Και τώρα αυτά τα τρία παλικάρια δεν είναι μόνα. Έπεσαν και γίναμε πολλοί. Έπεσαν και πήραν και παίρνουν δόξαν πολύ τον θαυμασμό όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Ήταν προτού να πέσουν το κάθε παιδί αυτό μόνο του. Το κάθε παλικάρι ήταν μόνο του, σαν τον κόκο του σταριού. Τώρα όμως που θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας, της πατρίδας μας και εισπάρισαν στα εδάφη της πατρίδας μας χάρη της ελευθερίας της, τώρα λοιπόν όταν θυσιάστηκαν χάρη της ελευθερίας, έρχονται λοιπόν στην τιμημένη μας πατρίδα και δεν είναι, φυτρώνουν λοιπόν τόσο δυνατοί, τόσο δοξασμένοι και φυτρώνουν την ελπίδα και το θάρρος και την τόλμη. Όλοι λοιπόν τρέχουμε να επενέσουμε τους ήρωες και μας συγκινούν, ώστε τους επενούμενοι πάντες τους θαυμάζουμε και επιθυμούμε τη δόξα και την τιμή τους και θέλουμε να τύχουμε κι εμείς αυτής της δόξης και της τιμής. Βέβαια δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Όμηρο ο οποίος έλεγε «Είσαι ιονός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Ένας ιονός, ένα σημείο είναι άριστο να μείνεται κανείς και να θυσιάζεται για την πατρίδα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και του Χαρόνδα εκείνον το ωραίο που είπε «Υπερπατρίδος αποθνίσκην σεμνότερον εστίν ίγλι χόμενον του ζήν εγκαταλεπίν αυτήν». Να το μεταφράσω. Υπερπατρίδος αποθνίσκην σεμνότερον εστίν. Είναι περισσότερον άξιον σεβασμού και τιμής να αποθνίσει κανείς υπέρ της πατρίδος ή γλυχόμενον του ζήν εγκαταλείπειν αυτήν, ή παρά να εγκαταλείψει αυτήν την πατρίδα επιδιώκοντας να ζήσει με τρόπους οι οποίοι προκαλούν αηδία. Και βέβαια πολλοί που έχουν μάθει μαμόθευτα παιδιά, που έχουν μάθει στο βούτυρο, στη μαρμελάδα και στα γλεντοκόπια και στα ξενύχτια, δεν τους φαίνονται καλά αυτά, σου λέει μη χάσουμε τη ζωούλα μας. Έρχονται λοιπόν αυτοί και τους αφυπνίζουν και τους καλούν σε μια μίμηση, σε έναν ανταγωνισμό. Και λέγει ο Σιμονίδης ένα θαυμάσιο, πολύ θαυμάσιο επίγραμμα: «Τεθνά μεν εγάρ καλών εν υπρομάχηση πεσόντα άνδρα καθών περί η πατρίδη μαρνάμενων». Να το μεταφράσω. Είναι ωραίο βεβαίως να τον αφωνευθείς πεσόν μεταξύ των μαχωμένων στην πρώτη γραμμή υπέρ της ειδικής σου πατρίδος όταν μάχεσαι ως γενναίος άνδρας. Και έχουμε και άλλα πολλά ωραία επιγράμματα που κοσμούν με στήλες τους τάφους, τα κοινοτάφια των ηρώων που έπεσαν χάρη της ελευθερίας και των ιδανικών της θρησκείας και της πατρίδος. «Όξιν αγγέλινα και δαιμονείς, ότι τη δεκίμηθα της κοινωρή μας υπηθόμενη». Είναι το επίγραμμα το οποίο επιστέφει των τάφων των γενναίων που θυσιάστηκαν στις Θερμοπύλες. Και έχουμε και ένα άλλο θαυμάσιο πάλι επίγραμμα για τους Κορινθίους οι οποίοι έπεσαν στη Σαλαμίνα. «Όξιν έβιδρον πότε νέο μενά στη Κορίνθου». «Όξεν» λέει, «κάποτε κατοικούσαμε το ευτυχισμένο άστι της Κορίνθου. Νίν δάμα έαντος νάσος έχει Σαλαμίς». Τώρα λέει είμαι θα μένει μέσα στην και μόμεθα μέσα στην γη της Σαλαμίνος, στη γη του Έαντα. «Εν θάδε φινίσας νίας και πέρσας ελώντες, εδώ νικήσαμε τα περσικά πλοία και τα φινικικά και μύδους Ιράν και τους μύδους και Ιράν Ελλάδα ρισάμε θα και σώσαμε την Ιερά Ελλάδα, την άξια πατρίδα μας». Έτσι τιμούν την πατρίδα οι ήρωες και παίρνουν αιώνια δόξα. Σήμερα κάποιοι θα λέγαμε μισέλληνες, ψευτοέλληνες, γρεκύλοι θέλουν να σβήσουν την ιστορία, να σβήσουν τους ήρωες, να σβήσουν τα μνημεία των ηρώων, να σβήσουν τις γιορτές, να σβήσουν την ιστορική μνήμη. Να δούμε και ένα άλλο του Σιμονίδη.
ένα πείγραμμα στους πεσόντες υπερπατρίδος ήρωες. Άσβεστον κλαίος είδε φίλοι περιπατρίδι θέντες και άνεων θανάτου αμφεβάλλον τον έφους. Αυτοί εδώ λέγει ενταφιασμένοι νεκροί αφού περιέβαλαν ενέδισαν την προσφυλή πατρίδα με άσβεστον δόξα ενεδίθησαν το μελανόν του θανάτου νέφος. Κοιτάξτε αντίθεση. Ντύσαν με δόξα την πατρίδα και φόρεσαν το μελανόν πέπλον του θανάτου αυτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν πάμε έτσι φυγομαχούντες και θα λέγαμε οπισθοχωρούντες θα έρθουν να καταλάβουν και την Αθήνα οι εχθροί. Αλλά λέει συνέχεια δεν έχουν αποθάνει αν και φωνεύθησαν επειδή η ανδρεία των άνωθεν δοξάζουσα αυτούς τους οδηγεί εκ του άδου άνω στους ουρανούς. Πολύ ωραία και άλλα επιγράμματα έχει ο Σιμονίδης. Και λέγει και σε ένα άλλο ακόμα «Ή το καλός θνίσκην αρετής μέρωσε στην μέγιστον, ημίν εκ πάντων τούτα απέμεινε τύχη, ελάδι γάς πέβδοντες ελευθερήν περιθύνε, κοίμεθε αγυράντο χρώμενη ευλογή». Κοιτάξτε τι ωραίο επίγραμμα αυτό, να το μεταφράσω. «Εάν ο ένδοξος θάνατος είναι το μέγιστον της αρετής μέρος, εις ημάς προπάντων απέμεινε αυτή η τύχη, τύχη θεωρούν ευτυχία να πεθάνουν δοξασμένοι για την πατρίδα και δοξαζόμενοι. Διότι με τα σπουδής αγωνιζόμεθα να περιλαβάλλομεν με ελευθερίαν την Ελλάδα, είμεθα εδώ θαμένοι έχοντες αιωνίαν δόξα». Και να το πω στην φράση του Σιμονίδη, «Κοίμεθα αγυράντο χρώμενη ευλογή». Ευλογία. Ευλογία δεν είναι απλώς η δόξα, η αφηρημένη, αλλά είναι οι επεφημίες, οι δοξασμοί, οι πανηγυρικοί, τα εγκόμια των επιγόνων. Πάμε στον Όμηρο, να δούμε και από τον Όμηρο ακόμα ένα ωραίο χωρίο. «Ουι αικές αμυνωμένο περιπάτρις τεθνάμεν, αλλά άλοχος τεσόι και παιδες ο πίσω και οίκος και κλήρος ακύρετος». Δεν είναι λέει άδοξο να αποθάνει τις υπερασπιζόμενος την πατρίδα. Ιδού λοιπόν πόσον δοξάζονται οι ήρωες. Αλλά βέβαια όσο και να έχουν συλλήθει τους ήρωες σήμερα οι Γρεκύλοι, μόνοι τους εμπνέουν με ευκαιρίες τέτοιων θυσιών σαν των τριών παλικαριών, του Χρήστου Καραθανάση, του Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Αγιαλοψού, μόνοι τους ανασταίνουν την ιστορική μνήμη και το ηρωικό πνεύμα. Και συνεχίζω τη μετάφραση του χωρίου του Ομήρου. «Εξάλλου και η σύζυγος λέγει θα είναι ζωντανή και τα παιδιά του εις το μέλλον ασφαλή και ο οίκος του και η περιουσία του αυλαβής». Κάποιοι να μην χάσουμε παλικάρια για τα νησιά. Θα έρθουν να αρπάξουν κυράδες και κύριοι Γρεκύλοι, να αρπάξουν και τις τσάντες σας και τα σπίτια σας και τις οικογένειές σας και τα περιβόλια σας και τις περιουσίες σας και τα χρήματά σας οι βάρβαροι. Εάν έχουμε αυτήν την άθλια πλέον αντεθνική συνείδηση. Να πάμε στον Πλάτωνα να δούμε δύο γραμμές από τον Πλάτωνα. «Αλλά εκείνο δι σε ενθυμίστε ότι έκαστος ημών ούχα αυτό μόνον γέγονε. Κάθενας λέει δεν γεννήθηκε για τον εαυτόν του. Αλλά της γενέσεως ημών το μεν τι η πατρίς μερίζεται. Αλλά από τον άνθρωπο λέει, που γεννείται λέει ένα έχει δικαιώματα η πατρίδα. Το δε οι γεννήτωρες και δικαιώματα έχουν οι γονείς. Το δε οι φίλοι. Δεν ανήκει κανείς λοιπόν στον εαυτόν του, αλλά ανήκει και στους άλλους και ανήκει προπαντός στην πατρίδα». Και να δούμε τώρα, να πάμε πιο παλιά, να πάμε στο Θουκυδίδη, να δούμε τον Θουκυδίδη πώς επαινεί την δόξα των πεσόντων, αυτών οι οποίοι θυσιάστηκαν τότε για την ελευθερία της πατρώας γης στην Αττική. «Τα ανδραγαθήματα λέει για αυτόν και των ομοίων των προσέδωκαν νέαν λάμψιν εις την δόξαν της πόλεως, την οποίαν ύμνησαν. Και ολίγοι υπάρχουν Έλληνες, των οποίων η φήμη θα μπορούσε να δειχθεί εξίσου ισόρροπος προς τα έργα όσων των προκειμένων νεκρών». Είναι μετάφραση της παραγράφου 42 από το ιστοριόν δεύτερο βίβλο του Θουκυδίδη. Είναι ο Περικλέους Επιτάφιος. Κατά μετάφραση παρακαλώ του Ελευθερίου Βενιζέλου που γνώρισε την πατρίδα μέχρι τη Λαμία και την πήγε μέχρι την Άγκυρα για να την φέρουν κάποιοι με τα λάθη τους μέχρι το Αιγαίο. Τουλάχιστον ας κρατήσουμε τον Εύρο και το Αιγαίο, μην τουρκέψουμε και τη Θράκη και το Αιγαίο και μας έρθουν και στην Αθήνα επισκέπτες για περίπατο οι Τούρκοι με τις αδιαφορίες μας, με το να περικόπτουμε τις δαπάνες για το πολεμικό μας, θα λέγαμε, για τις όμπλες δυνάμεις και να τις
παίρνουν για κάποιες αυξήσεις στην Βουλή ή κάποια άλλα μάτια έξοδα και σπατάλες. Υπάρχει και λαός, κάποτε θα μιλήσει. Δεν είναι η ώρα αυτή να το πω εγώ τα υπόλοιπα. Όμως λέει των ανδρών αυτών εδώ αποδεικνύει ηρωισμόν ότι ούτως θάνατος είτε ως αποκαλύπτων αυτών δια πρώτην φοράν είτε ως επισφραγίζουν αυτών τελειωτικός. Επόν πιο κάτω. Κανείς εν τούτης από τους άνδρες αυτούς εδώ δεν προτίμησε την συνέχιση της απολαύσεως του πλούτου ώστε να δεχθεί δηλώς ούτε ζήτησε να αναλάβει την τρομεράν ημέραν με την φυσική των πτωχών Έλληνα ελπίδα ότι μπορεί ακόμη να επιζήσει και να πλουτίσει. Κανείς αν ήταν πλούσιος λέει δεν θέλησε να μείνει, να χαρεί, να απολαύσει, να φάει τα πλούτη του. Ούτε αν ήταν φτωχός, κανείς δεν είπε άσε να ζήσω, μην προσπαθήσω να καλοζωήσω. Αλλά θυσιάστηκαν. Αλλά θεωρήσαντες λέγει λοιπόν ο Θουκυδίδης, βάζοντας τα λόγια στο επιτάφιο του Περικλέους, κατά μετάφραση, διαβάζω το κείμενο μην αργήσουμε, κατά μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά θεωρήσαντες ότι η τιμωρία των εχθρών ή το πολύ πλέον ποθητεί παρά τα πράγματα αυτά τα αγαθά να φάνε, να πιουν, να γλεντήσουν, να ξενυχτήσουν. Μας καταντήσανε γελία χώρα. Μόνο γλέντια, φάτε, πιέτε, μωραδέρφια. Όχι, μα έχουμε και τραγούδι. Φάτε, πιέτε, μωραδέρφια, αλλά πάτε και τα καριοφίλια, λέει το τραγούδι. Τραγούδι. Και καλό και το βόλι, αν τον βρει τον αγωνιστή. Αυτά λέγανε ήρωες. Οι ρυψάσπιδες σήμερα λένε να φάμε, να πιούμε, να κλέψουμε, να αρπάξουμε, να πλουτίσουμε και ας το λέω να πεινάει. Και μετά, ποιος θα αγωνιστεί για την πατρίδα. Αλλά θεωρήσαντες ότι η τιμωρία των εχθρών ή το πολύ πλέον ποθητεί από αυτά τα πράγματα ότι δεν μπορούσαν να εκθέσουν την ζωή των χάρης ευγενεστέρας υποθέσεως απεφάσισαν διακινδυνεύοντες αυτήν να εκδικηθούν με εκείνους παρετήσουν δε όλα τα λοιπά. Παρετήθηκαν λέει από τις πρόσχες αυτές αξίες. Στηρίχθηκαν μόνο σε αυτούς και το προσωπικό των θάρρος. Αυτά πάρα πολλοί αντιστοιχούν στον ηρωισμό των τριών παλικαριών που χάθηκαν στην Ήμνια. Δεν χάθηκαν, που έπεισαν ηρωικώς και δοξασμένοι αιώνια. Όθεν λέγει ευρέθησαν εις το μέσον του κινδύνου, κρίνοντες προτιμότερον να αποθάνουν υπερασπίζοντες σε αυτούς παρά να σωθούν υποχωρούντες. Απέφυγαν μεν το όνειδος της δειλίας. Κοιτάξτε πόσο ωραία ταιριάζουν τα λόγια για τα τρία παλικάρια. Αντιμετώπισαν όμως ψυχήτε και σώματι των κίνδυνων και συγχρόνως η στιγμή ορισμένη υπό της ημαρμένης έλεγαν τότε βέβαια, μετήλαξαν το βίον, έδωσαν τη ζωή τους θυσία, όχι τρέμοντες από φόβων όπως κάποιοι άλλοι και σήμερα, αλλά περιβαλλόμενοι από τον φωτοστέφανον της δόξης. Και βέβαια αυτοί οι τρεις ήρωες είναι τώρα όχι χαμένοι αλλά στους ουρανούς μέσα στο πάνθεον των ηρώων και των μαρτύρων που έπεσαν υπερπίστιος και πατρίδος. Και αυτά τα τρία παλικάρια έπεσαν για την πίστη του Χριστού και την ελευθερία της πατρίδος και είναι στην θριαβευτέ λοιπόν μαζί με ήρωες, μαζί με τον Κολοκοτρών και τον Καραϊσκάκη, μαζί με όλους τον Μπότσαρη, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Παπαφλέησα και όλους τους ήρωές μας και είναι μαζί και με τους Αγίους Μάρτυρες, γιατί η θυσία των τριών παλικαριών είναι υπερπίστιος και πατρίδος μαζί. Αλλά δεν λείπουν και από την παρούσα, θα λέγαμε, ζωή και από την παρούσα κοινωνία. Είναι μαζί μας και μας εμπνέουν και μας οδηγούν. Και ειδούν, να πούμε δύο λόγια, πώς λειτουργεί η θυσία αυτών των παλικαριών σήμερα σε εμάς που είχαμε μουδιάσει και ίσως είχαμε οδηγηθεί σε κάποια υποτονική εθνική συνείδηση. Έρχεται λοιπόν η θυσία των τριών παλικαριών μέσα στο πυκνό σκοτάδι του εθνικού αποπροσανατολισμού και λάμπει σαν τον ήλιο ως φωτεινό μετέωρο ο σηματοδότης της εθνικής μας πορείας και μας δείχνει εκεί είναι η θυσία μας, τις Θερμοπύλες. Και όχι εδώ να φτιάχνουμε έργα μόνο για την Αθήνα. Εκεί είναι η αποστολή των έργων. Εκεί είναι η προστασία των νησιών μας, η αποστολή μας. Μετά, σε αυτή την σύψη της κοινωνίας που έγινε, όλοι θέλουν να κλέβουν, να αρπάζουν, να πλουτούν, να είναι νεόπλουτοι, να απολαμβάνουν και να αδικούν. Σε αυτή τη σύψη της ανηθικότητας των εγκλημάτων και της διαφθοράς, έρχεται αυτή η θυσία των τριών παλικαριών που έδωσαν τα πάντα για την πίστη μας και την πατρίδα μας, έρχεται σαν το αλάτι να μας αλατήσει για να μην σαπίσουμε τελείως. Σε αυτή την ατολμία που περιέρχεται, θα λέγαμε, το έθνος, που συρρυκνώνεται και
ευνουχίζεται η εθνική μας λεβεντία. Έρχεται αυτή η θυσία των τριών παλικαριών και εμπνέει τόλμη ή θάρρος και γίνεται πλέον μετασχηματιστής. Αυτή η θυσία της απραξίας μας και του δισταγμού μας έρχεται να μας μετασχηματίσει σε ήρωες, ώστε πλέον να μείνουμεθα άπρακτοι και απόντες από ηρωικές θυσίες και πράξεις. Έρχεται η θυσία αυτών των παλικαριών και λειτουργεί σαν αγκερτήριον εθνοσωτήριον σάρπισμα, ίση ονός αμήνεστε περιπάτρης. Και βέβαια το αντριωμένο ο θάνατος δίδει ζωή στην νιώτη, όπως λέει και ο ποιητής μας, δεν έχω χρόνο να διαβάσω λεπτομέρειες. Αυτή η τραγωδία λοιπόν, αυτός ο πόνος των γονιών τους και ημών των Ελλήνων, των αδελφών τους, αυτός ο πόνος για τους τρεις αξιωματικούς έφερε την κάθαρση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών παθών. Ανέβασε τους Έλληνες πάνω από τα ατομικά τους συμφέροντα, τις μικροψυχίες, τις μικροπολιτικές, τις ιδιοτέλειες, και τους ανέβασε στην εθνική συνείδηση, στη μεγαλοψυχία και στην θυσία. Μάλιστα, αυτή η θυσία των τριών παλικαριών έρχεται στο τέλμα αυτό της αναξιοπιστίας, στο τέλμα αυτό στο οποίο καταντήσαμε, και λειτουργεί σαν βιολογικός καθαρισμός. Έρχεται αυτή η θυσία των τριών παλικαριών να μας φέρει μια νεκρανάσταση του εθνικού μας φρονήματος, μια ανάσταση από την νέκρα, την, θα λέγαμε, και την κουλτούρα του γρεκυλισμού, ώστε να υπερβούμε τον ατομισμό μας και να αναγεννηθούμε στο πνεύμα της ανδρείας και θυσίας αυτών των παλικαριών που κινδύνευσαν και έπεσαν επί πατρίδος, ώστε και εμείς να κινδυνεύουμε και να πέφτουμε επί πατρίδος. Έρχεται η θυσία αυτών των παλικαριών και γίνεται καταλήτης της εθνικής μας καχεξίας. Γίνεται λοιπόν καταλήτης ώστε να αναθαρίσουμε και να γίνουμε και εμείς ρωμαλαιότεροι και γενναιότεροι. Γίνεται ηρωικό σάλπισμα. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα, κινδυνεύουμε να υποδουλωθούμε πάλι τουρκοκρατία αν δεν οπλιστούμε γερά, με ήθος, με φρόνημα, με ψυχία, και όπως λέγει και όπως λέγει εδώ ο Θουκυδίδης, να οπλιστούμε, λέγει, αφού μιμηθούμε αυτούς τους γενναίους ήρωες, να οπλιστούμε με ήθος, με μεγαλοψυχία, με ψυχία, όχι με δειλία και φυγή, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος να δούμε περισσότερα. Να θυσιάσουμε και εμείς τη ζωή μας για το κύριο καλό, όπως ακριβώς το λέγει ο Περικλής των Επιτάφιων. Οφείλουμε να μιμηθούν αυτούς τους άνδρες, οι οποίοι θεώρησαν ότι το θεμέλιο της ευτυχίας είναι η ελευθερία, και της ελευθερίας η ευψυχία, και επομένως μας έδωσαν άξιον παράδειγμα. Βέβαια, θα ήθελα να είχα χρόνο, αλλά δεν έχω, να απευθύνω δύο λόγια για τους γονείς, δύο λόγια για τους νέους, για τις χείρες, αλλά ας καταλήξουμε, μια και η ώρα μας συμπληρώθηκε. Ας καταλήξουμε, ας μιμηθούμε λοιπόν τους ήρωες αυτούς και ας φροντίσει η πατρίδα και η υπεύθυνη να μην μας φέρουν σε αυτά τα διλήμματα όπως ήταν η πατρίδα μας πριν από λίγες μέρες, αλλά να μην αστειευόμεθα, να εννοούμε τον ηρωισμό και το αξιόμαχο των εθνικών μας ενόπλων δυνάμεων, και όταν απειλούμεθα να μην βάζουμε την ώρα κάτω από τα σχέλια και ταπεινώνουμε τους αξιωματικούς μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι και αποφασιστικοί να συντρίψουμε τους διεκδικητές και τους βαρβάρους, τους υπεριαλιστές Οθωμανούς, και όταν είναι σίγουροι οι Τούρκοι ότι εμείς δεν αστειευόμεθα, ότι έχουμε την γενοψυχία των αρχαίων προγόνων μας και αυτών των τριών παλικαριών, τότε δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας απειλήσουν, τότε δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας οδηγήσουν σε ταπεινώσεις, τότε πλέον θα είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίζουμε την ιστορία μας και θα γράφουμε σελίδες νέας δόξης, και δεν θα είμαστε μόνο στην θεωρία δοξαζόμενοι για τις δόξες των αρχαίων προγόνων, αλλά θα γράφουμε την ιστορία, ιστορία ηρωισμού, ευψυχίας και μεγαλοψυχίας. Ας μας διδάξει λοιπόν η θυσία των τριών παλικαριών, και ας κρατήσουν λοιπόν την καρδιά τους οι γυναίκες και οι γονείς. Όλοι είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα γενναία παλικάρια, και όλοι πρέπει να αξιοποιήσουμε την θυσία τους. Ευχαριστώ, μην παρακολουθήσατε. Χαίρετε.
παθήματα